Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμε στο Sigma Live τον κύριο Λάκη Αποστόλου, πρόεδρο του Ιδρύματος Χριστίνα Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλώς ορίσατε στο Sigma Live. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αγαπητοί Κωνσταντίνοι. Αρχικά, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το Ίδρυμα αυτό και το σκοπό του. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο Ίδρυμα μέχρι σήμερα έχει επιδείξει ένα αξιόλογο έργο. Είναι γεγονός. Το Ίδρυμα, καταρχήν, να πούμε ότι έχει γίνει η μνήμη της Χριστίνας Αποστόλου, που έφυγε από τη ζωή την 1η Ιανουαρίου του 2006, μετά από μια μακρόχρονη και άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Χριστίνα ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος με ευαισθησίες, κυριότερα για τα παιδιά, που είχαν ανάγκη. Πάντοτε στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων προσπαθούσε να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Και έτσι, μιας και έφυγε νωρίς, ηλικία 44 χρονών, η οικογένεια και φίλοι και εκτιμητές του έργου της Χριστίνας όσο ήταν η ζωή, αποφασίσαμε να κάνουμε το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου για να συνεχίσουμε αυτό το ευχάριστο έργο της. Σκοπός και στόχος του Ιδρύματος είναι η βοήθεια παιδιών και νέων που πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες, κυριότερα για θεραπεία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αλλά και γενικότερα βοήθεια αυτών των παιδιών για να δημιουργήσουν για τη ζωή τους ένα καλύτερο μέλλον. Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες που έχουν βοηθηθεί από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Επιπρόσθετα όμως δεν μένουμε εδώ, δημιουργούμε έργα ευφυΐας που απευθύνονται στο παιδί, όπως βιβλιοθήκες, παιδότοπους και άλλα. Βοηθούμε αρκετά άλλα ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά και έτσι που μας κατάντησαν τα τελευταία χρόνια η πολιτική, θρησκευτική και επαγγελματίες του Άσπρου Κολάρου, δεν μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι. Έτσι πήραμε πρωτοβουλία και τα τρία τελευταία χρόνια βοηθάμε πάνω από 30 σχολεία, τόσο για πρόγευμα των απόρων μαθητών, αλλά και για βοήθεια πάλι των απόρων μαθητών κατά τη διάρκεια του Χριστουγέννου. Μέχρι σήμερα έχουμε βοηθήσει πάρα πολλά κοινωνικά παντοπολία σε όλη την Κύπρο, από την Αγία Νάπα, από τη Δερίνια μέχρι τον Πάφο. Κάτι το οποίο δυστυχώς αναγκαζόμαστε να κάνουμε και δεν είναι στους στόχους του Ιδρύματος. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και βοηθούν αυτές τις δύσκολες μέρες. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος έρχεται και βοηθάει το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα σήμερα έχει πέραν των 2.100 εγγεγραμμένων μελών. Οι δε φίλοι και εκτιμητές του έργου του Ιδρύματος είναι πολύ περισσότεροι. Ναι, ο κόσμος ευαισθητοποιείται και ο κόσμος όταν βλέπει ότι το βοήθημά του πηγαίνει σε καλό σκοπό, αξιοποιείται σωστά, τότε παίρνει θάρρος και έχει κουράγιο να συνεχίσει να βοηθά. Εμείς, σαν Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τις ευαισθησίες του κοινού, τους καλούμε να συνεχίσουν, γνωρίζουμε ότι είναι η δύσκολη καιρή που περνούμε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, συνήθως από τα υστερήματά τους, τους καλούμε να συνεχίσουν και όλοι μαζί να περάσουμε την δύσκολη αυτή περίοδο που περνά το κόσμο. Τώρα, εάν θέλει κάποιος άλλος να γραφτεί μέλος στο Ίδρυμα ή να βοηθήσει, πώς μπορεί να το πράξει? Έχουμε μόνο μια προϋπόθεση. Τα άτομα που εγγράφονται σαν μέλη του Ιδρύματος ζητούμε να έχουν περίσσευμα αγάπης. Τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει καμιά οικονομική υποχρέωση. Απλώς συμπληρώνουν ένα έντυπο για να έχουμε τα στοιχεία τους και να τους ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, οι οποίες είναι πάρα πολλές, αγαπητή Κωνσταντίνα. Είμαστε υποχρεωμένοι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις για να ενισχύουμε και τα οικονομικά του Ιδρύματος. Η μεγαλύτερη μας εκδήλωση
Είναι πλέον καθιερωμένη, είναι η 8η χρονιά που την οργανώσαμε φέτος. Γίνεται κάθε Σεπτέμβριο η γιορτή αγάπης και ανθρωπιάς. Και πράγματι είναι μια γιορτή γεμάτη ανθρωπιά και αγάπη. Γίνεται κάθε χρόνο στο Δημοτικό Κήπο της Λάρνακας. Σε αυτή την εκδήλωση έχουμε πέραν των 5.000 επισκεπτών κάθε χρόνο. Γενικότερα όμως δημιουργούμε αρκετές εκδηλώσεις πολιτιστικές, αλλά και εκδηλώσεις με θέματα ιατρικά, με θέματα ενημέρωσης του κόσμου, όπως είναι και η ετήσια ημερίδα, επιστημονική ημερίδα, που διοργανώνουμε κάθε Νοέμβριο, η μνήμη της Χριστίνας, με πάρα πολύ επίκαιρα και στοχευμένα θέματα. Φέτος το θέμα μας είναι η ακτινοθεραπεία, μια πολύπλοκη ιατρική πράξη. Η πρώτη από δύο ημερίδες έχει γίνει την περασμένη Τετάρτη στις 19 Νοεμβρίου στην Λάρνακα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σήμερα θα γίνει η δεύτερη εκδήλωση, στη Λεμεσό αυτή τη φορά. Στη Λεμεσό, στην πόλη σας, στο πολιτιστικό κέντρο πάνω στο Σολομονίδης. Προσδοκούμε και ευελπιστούμε ότι το πολιτιστικό κέντρο πάνω στο Σολομονίδης είναι πολύ μικρό για την εκδήλωση μας απόψε. Τι ώρα θα γίνει η ώρα 7.30, η ώρα 7.30, με μέγιστο χρόνο, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει το ποδόσφαιρο απόψε, με μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης στις 9 η ώρα, 1.30 ώρα δηλαδή. Άρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν στην εκδήλωση στις 7.30. Στις 7.30. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους γιατρούς επιστήμονες και άλλες ειδικότητες που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την εκδήλωση. Γιατροί, ακτινοθεραπευτές, ογκολόγοι, πυρηνικοί, φυσικοί, ιατροφυσικοί, θα μας αναπτύξουν πολύ ψηλού επίπεδου θέματα σε κατανοητή γλώσσα, εκλαγευμένα μπορώ να πω, κατανοητά στον καθένα από εμάς που δεν έχουμε ειδικότητα ιατρική. Από την εμπειρία της Λάρνακας, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει. Οι ερωτήσεις πάρα πολλές και συνέχισαν μετά οι ερωτήσεις σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ένα κόκτιλ και ένα κέρασμα από το Ίδρυμα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος μας, που αποτελείται από τους 4 γιατρούς και ένα κλινικό ψυχολόγο, οι οποίοι έχουν όλο το φόρτο προετοιμασίας και διοργάνωσης αυτών των ημερίδων. Φέτος, τον φόρτο της εργασίας τον είχε ο γιατρός Νίκος Κατοτρίτης, ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής. Η δουλειά που κάνουν η Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι αξιέπαινη, καθώς επίσης και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο ευχαριστώ από καρδιάς, επίσης μεγάλες ευχαριστίες στις επαρχιακές επιτροπές του Ιδρύματος και στα 2.100 και πλέον μέλη, που πραγματικά με μεγάλη χαρά και μεγάλη άοκνα μπορώ να πω, σηκώνουν τα μανίκια και σε κάθε εκδήλωσή μας, αλλά και σε κάθε στιγμή προωθούν το έργο του Ιδρύματος. Πάντως, με όλα αυτά που μας έχετε πει, είμαι σίγουρη ότι η εκδήλωση θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι καλά να έρθουν και οι τηλεθεατές μας να την παρακολουθήσουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας και εύχομαι καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας. Ευχαριστούμε εσάς προσωπικά, αλλά και το Sigma Life για την φιλοξενία σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.